όλα τα λογαριαστήριδες τους και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή δόθηκε κίνηση της 7ης υποδρομίας Κύβελλο Θέρους 2014 δημοσιοπορία. Ο Χαβάη Ντούκα αρχικά έρχεται ο μικρός Άλεξ δυναμικά από την εξωτερική για να συγκαλπάσει και να πάρει την πρωτοπορία από το Χαβάη Ντούκα με τον Έλιον να ακολουθεί από την τρίτη θέση εξωτερικά. Βρίσκεται σε καλή θέση και ο Σερ Στέλιος. Συνέχεια ο Σερ Ευγένιος, ο Κλάβδιος, ο Αντιβάιρους, η Μάγια Σάντι και τελευταία είναι η Σιντερέλα. Στην πρωτοπορία ο μικρός Άλεξ. Έχει δύο μήκη μπροστά από τον Σερ Ευγένιο και τον Χαβάη Ντούκα που είναι στο ίδιο ύψος τώρα. Στο ένα μήκος είναι ο Έλιος. Σερ Στέλιος στη συνέχεια με Κλάβδιο, Αντιβάιρους, Μάγια Σάντι και τελευταία τη Σιντερέλα σε κάπως αργό ρυθμό. Μπροστά βρίσκεται ο μικρός Άλεξ. Έχει οπισθοχωρήσει ο Σερ Ευγένιος τώρα πέμπτος. Είναι στο 1,5 μήκος ο Χαβάη Ντούγκα. Στα δύο μήκη ο Έλιος. Ο Σερ Στέλιος ακολουθεί. Ο Σερ Ευγένιος πιο πίσω με Αντιβάιρους. Μένουν Κλάβδιος, Μάγια Σάντι και Σιντερέλα πίσω. Πλησιάζουμε 600 με τον μικρό Άλεξ να πιέζει τώρα. Ο Χαβάη Ντούγκα κάνει επίθεση. Προσπαθεί να την ακολουθήσει ο Έλιος. Υποπίεση. 4 μήκη πιο πίσω είναι ο Σερ Στέλιος. Μάγια Σάντι προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του τελευταία 400 μέτρα καθώς κάνει επίθεση ο Χαβάη Ντούκα αλλά μαζί του και ο Έλιος. Τα δύο άλογα είναι περίπου στο ίδιο ύψος και φαίνεται ότι θα παλέψουν για την κατάκτηση του κυπέλλου. Ο Χαβάη Ντούκα έχει ένα μικρό προάσμα όμως ο Έλιος τώρα φαίνεται να αποσπά την πρωτοπορία στο μισό μήκος. Καλό τέλος κάνει τώρα η Μάγια Σάντι. Ο Έλιος στην πρωτοπορία. Ο Χαβάη Ντούκα ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Μάγια Σάντι στη συνέχεια ο μικρός Άλεξ ακολουθεί. Ο Έλιος είναι δυνατό στα δύο μήκη τώρα. Έλιος στην πρωτοπορία κατευθείαν κερδίσει άνετα την υποδρομία. Χαβάη Ντούκα, Μάγια Σάντι και τέταρτος μικρός Άλεξ.